Πάμε σε έναν άλλο νέο άνθρωπο. Πάμε στον Μάριο Γεωργιάδη, τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών και εκ νέου υποψήφιο. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πολύζο και καλησπέρα στην πανέμορφη Θεσσαλία. Η μάχη φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με το αν θα βγει ο Γεωργιάδης ξανά ή όποιος άλλος, είναι με το τι θα γίνει με το κόμμα σας. Σίγουρα. Πώς είστε, είστε μουλιασμένοι ή είστε μαχητικοί? Γιατί επιλέγεις να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, που λένε οι Άγγλοι ότι δεν ωφελεί να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, ή μπαίνεις στη μάχη κύριε δυναμικά? Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τους αγώνες που έχει δώσει 35 χρόνια μέχρι να μπει στην Ελληνική Βουλή ο Βασίλης Λεβέντης, κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτω από πόλεμο, κάτω από λάσπη και γενικότερα από φήμωση που είχε από τα μέσα. Τώρα μας, λόγω του ότι είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα μέσα εντός του Κοινοβουλίου, προβληθήκαμε λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι γενικότερα, και δεν μιλάω για το δικό σας σταθμό, μιλάω για τα μεγάλα κανάλια, δεν μας προέβαλαν τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους συναγωνιστές μας από τα άλλα κόμματα, για να ακουστεί και η φωνή του Βασίλη Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών περισσότερο. Γιατί, ποιος δεν σας ήθελε στο Κοινοβούλιο? Και συνεχίζουμε. Κανένας δεν μας θέλει στο Κοινοβούλιο. και αυτό διότι τους κόβουμε την όρεξη και την πίτα για αυτοδυναμία, για μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είμαστε η εγγύηση για τη συνεργασία και τη συνένεση. Είμαστε ένα καθαρό κόμμα. Δεν χρωστάμε δάνεια, δεν έχουμε offshore, δεν εμπλεκόμαστε με σκάνδαλα, δεν μας ελέγχουν τα συμφέροντα. Είμαστε η φωνή της λογικής και της αλήθειας και αυτό πρεσβεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για άλλη μια φορά, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πώς να συνεχίσετε? Καταλαβαίνετε, όλα τα κόμματα τα οποία χρωστάνε δάνεια, εμπλέκονται με σκάνδαλα, έχουν offshore, δεν τους αρέσει να έχουν καθαρά κόμματα δίπλα τους. Ελάτε να δούμε πώς θα συνεχίσετε στο κοινοβούλιο, διότι εσείς είχατε κόκκινες γραμμές. Δεν ξέρω αν μαλάκωσαν οι αιχμές που μπορεί να είχε στα ζητούμενα η Ένωση Κεντρών, αν αμβλήθηκαν οι γραμμές, εξακολουθούμε να έχουμε. Έτσι, το λέτε σε σχέση με τα εθνικά θέματα, με το Σκοπιανό για παράδειγμα? Σίγουρα. Μα είμαστε το μόνο κόμμα που σταθερά και με ξεκάθαρη θέση είπαμε ότι το όνομα είναι πάνω απ' όλα ό,τι πιο αλυτρωτικό υπάρχει σε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, και όχι μόνο η γλώσσα και η εθνότητα, που ξαφνικά τα υπόλοιπα κόμματα θυμήθηκαν για να διαφωνήσουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή τη μονομερή ενέργεια που έκανε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κοτζιά, και πήγαν και υπέγραψαν χωρίς να λάβουν υπόψη τον ελληνικό λαό, τα υπόλοιπα κόμματα, ούτε καν τον συνεταίρο τους μέχρι πρότινο κύριο Καμένο. Δεν έλαβαν υπόψη κανέναν και πήγαν και υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών μονομερώς. Ναι. Εσείς λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω τα ίδια πρεσβεύει, έτσι δεν λέτε? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίρρηση στο όνομα. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ήταν υπέρ της σύνθεσης της ονομασίας Έργα Όμνες. Αυτό είχε διαπραγματευτεί και η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είχαν διαπραγματευτεί και από την πλευρά τους ο κ. Παπανδρέου κατά την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια κανένας δεν υπέγραψε. Παρ' όλα αυτά, στο θέμα του ονόματος δεν είχε κανένας αντίρρηση. Στη σύνθετη ονομασία δεν έφερνε κανένας αντίρρηση. Η γλώσσα και η εθνότητα ήταν αυτό που προέβαλαν τώρα όλα τα κόμματα, αλλά στην ονομασία κανένας δεν έλεγε τίποτα και θα ήταν σύμφωνοι στο να δώσουν μια σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονίας μέσα σε οποιαδήποτε συμφωνία ερχόταν. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είναι το πρόσφατο παρελθόν όλων των κομμάτων. Άρα φαντάζομαι, κυρία Γεωργιάδη, αν την 8η Ιουλίου ο κύριος Μητσοτάκης πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και έχει ανάγκη κυβερνητικού εταίρου, για να είστε μαζί του θα είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα που θα μπουν στην προγραμματική συμφωνία. Σίγουρα. Το θέμα των Σκοπίων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο διαγραφής ή ακύρωσης αυτής της κατάπτυσης συμφωνίας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Μια διεθνή συμφωνία όταν έχει υπογραφεί δεν είναι εύκολο να την ακυρώσεις. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η συνθήκη της Βιέννης και με βάση το άρθρο 60,
όπου σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα και από τις δύο πλευρές ή σε περίπτωση που αποδειχθεί χρηματισμός και όλοι ξέρουμε και αυτά από τα δημοσιεύματα που λέγανε και από τις φήμες ότι κυκλοφορούσαν τρόλεϊ, βαλίτσες για να ψηφίσουν κάποιοι βουλευτές από την πλευρά των Σκοπίων, ότι αν αποδειχθεί χρηματισμός ή ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, γιατί δεν έχουν τηρηθεί και τα συμφωνηθέντα, μπορεί ακόμη και να ακυρωθεί οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη. Εμείς θέλουμε να εξαντλήσουμε αυτό το περιθώριο. Να κάνουμε τον αγώνα μας για να αλλάξουμε αυτή τη συμφωνία προς το συμφέρον της Ελλάδος. Εμείς έχουμε ζητήσει να διεξαχθεί και δημοψήφισμα, ώστε να έχουμε ένα δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μας για να πιέσουμε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Από εκεί και πέρα να δούμε και τι άλλο μπορεί να έχει να προτείνει η πλευρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αν και εφόσον είναι η επόμενη κυβέρνηση που όπως όλα δείχνουν αυτή θα είναι την 8η Ιουλίου. Να δούμε τι γίνεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών, να δούμε τι γίνεται με το Εθνικό Σχέδιο Εξόδου από την κρίση για τη χώρα, στα οικονομικά, στα εθνικά θέματα, στα θέματα των συντάξεων, στα θέματα του έμφυα, στα θέματα του δημοσίου. Πρέπει να εξορθολογιστεί το δημόσιο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε πάρα πολλά θέματα, κύριε Πολύζο. Λοιπόν, και να βάλουμε μία ατζέντα και να κάτσουμε να συζητήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί στο να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε. Θέλω να ακούσω ότι έχετε να πείτε σε εκείνους που στις ευρωεκλογές έκαναν άλλες επιλογές, αλλά ήταν δικοί σας ψηφοφόροι, ή σε εκείνους που δεν σας ψήφισαν την προηγούμενη φορά στις εθνικές εκλογές, γιατί αξίζει να είναι η Ένωση Κεντρών ξανά στο νέο κοινοβούλιο για μια ακόμη κοινοβουλευτική θητεία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που οδηγήθηκαν και πέσανε θύματα προπαγάνδας, γιατί προφανώς για να ψηφίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαψευστεί ακόμη και από την Εκκλησία για τις περιβόητες επιστολές του Χριστού, ή έχει αυτή την ακροδεξιά και φασιστική αντίληψη ότι πρέπει να σηκώσουμε τείχος με ναρκοπαίδιο και να έχουμε νεκρούς. Αλλά για τη θάλασσα δεν μας λέει κάτι. Όταν έρθουν από τη θάλασσα οι παράνομοι μετανάστες, πώς θα το αποσοβήσεις αυτή την εισβολή. Αυτό είναι πραγματικά ένα σχέδιο το οποίο είναι εθνικό. Πρέπει να έρθουν και οι διεθνείς φορείς να βοηθήσουν για την επίλυση του μεταναστευτικού. Είναι ένα μείζον θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Και σηκώνοντας τείχη ή λέγοντας τέτοια ακραία, έχοντας τέτοιες ακραίες θέσεις, δεν μπορεί να χρήζεις κάποιας σοβαρής αντιμετώπισης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν μια προπαγάνδα γιατί προβλήθηκε από όλα τα μέσα. Σήκωσε σημαία το Σκοπιανό και δέχτηκε τις όποιες θετικές ψήφους. Να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ξαφνικά είναι αντιμνημονιακός ενώ έχει ψηφίσει μνημόνιο. Άρα δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Προφανώς είναι άλλος ένας από αυτούς που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και θεωρώ ότι όσοι ψηφοφόροι πήγαν προς αυτή την πλευρά πέσανε θύμα της προπαγάνδας και των ΜΜΕ. Και από την άλλη πλευρά είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρεώσει την Ελλάδα με 100 δις και ξαφνικά έρχεται ως ένας αντιμνημονιακός σωτήρας του ελληνικού λαού. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Έχει απορίες όλο αυτό. Είναι μεγάλα ερωτηματικά πώς μπορεί να ψηφίζουν αυτούς τους εκπροσώπους για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν από την άλλη πλευρά έχεις μια Ένωση Κεντρών με σταθερή άποψη, σταθερό λόγο. Δεν έχουμε πει ψέματα στον ελληνικό λαό και σας είπα και προηγουμένως ότι είμαστε ένα καθαρό κόμμα που δεν χρωστάει δάνεια, δεν έχει ψηφίσει μνημόνια, δεν έχει κάνει διορισμούς, δεν έχει κάνει ρουσφέτια, δεν εμπλέκεται με σκάνδαλα. Είναι μια καθαρή φωνή και έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, κύριε Πολύζο. Προτάσεις για την υγεία, προτάσεις για την παιδεία, προτάσεις για τις συντάξεις, προτάσεις για τους φόρους, ότι πρέπει να μειώσουμε τους φόρους για να μειωθεί το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή. Προτάσεις για το πώς θα γυρίσουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό, να τους δώσουμε κίνητρα για να ανοίξουν μια επιχείρηση με τουλάχιστον μια πενταετία φοροαπαλλαγής, για να είναι βιώσιμη η όποια κίνηση κάνουν μέσα στην ιδιωτική οικονομία, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να μειώσουμε το 100% προκαταβολή φόρου που αύξησε από 50, το πήγε στο 100 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει μια βιώσιμη επιχείρηση. Η 13η και η 14η σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα. Διότι οι εισφορές πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας διακόπτω εδώ, κύριε Γεωργιάδη, γιατί είμαστε πολύ πιεσμένοι. Ξέρετε πως είναι ο χρόνος, πρέπει να κατανεμηθεί σε όλους.
Σας είμαστε η φωνή της λογικής και της συνένεσης, κύριε Πολύζο, και γι' αυτό πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία ο ελληνικός λαός να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε στην πρώτη τετραετία και να είμαστε στην επόμενη Βουλή δυνατοί, με πιο σωστές επιλογές αυτή τη φορά και να μην πέσουμε θύμα προδοτών και αποστατών. Καλή επιτυχία.